Η Ειρήνη Πανίδου, μητέρα ενό ανήλικου παιδιού, ζει με τον σύζυγό τη σε σπίτι που έχει κατασχέσει η τράπεζα για χρέο δανείου στην περίσταση Κατερίνη. Η ίδια ανεβαίνει ένα γολγοθά καθημερινά αφού έρχεται αντιμέτωπη με τη ΔΕΗ που παίρνει εντολή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματο. Θεώρησε σωστό για να μα βγάλει με το ζόρι να μα κόψει και το ρεύμα και το νερό. Παλέψαμε στα δικαστήρια, ένα δικαστήριο κερδίσαμε, ένα χάσαμε. Ε, το νερό δεν κατάφερα να μας το κόψουν, από εκεί και μετά χάθηκε ο μπαμπάς μου, έχει πέντε μήνες που πέθανε και η τράπεζα το έχει μάθει και με στέλνει συνέχεια τη ΔΕΗ, μία με βγάζουν το μετρητή, μία με τον βάζουν για να με αναγκάσουν να φύγω. Πήγα στη ΔΕΗ, τους είπα ότι μένει έναν υλικό παιδί μέσα, μου είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρα τη που πλέον δεν ζει πήρε δάνειο 16 εκατομμυρίων δραχμών. Όπω αναφέρει η κυρία Πανίδου, αποπληρώθηκε το ποσό των 11 εκατομμυρίων δραχμών και μένει όφελο περίπου 20 χιλιάδων ευρώ τώρα. Ωστόσο, όπω αποκαλύπτει, το ποσό αυξάνεται κατά πολύ με του τόκου. Τα 20 χιλιάρια κατάκανε 150 χιλιάδε ευρώ. Δηλαδή... Ε, τόκου. Κάτι που δεν το δίνουν γραπτό, αλλά έχει κατατεθεί στα δικαστήρια από υπάλληλό του. Και το σπίτι το πήραν 60.000 ευρώ. Mm -hmm. Και λένε ότι δεν ξεχρεώσαμε ακόμα. Δηλαδή, σήμερα, αν πάω και ζητήσω λογαριασμό, μπορεί να μου πουν και 200.000. Όπως υποστηρίζει, έχασε τον πατέρα της εξαιτία τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματο, αφού για να ζήσει χρειαζόταν παροχή οξυγόνου καθημερινά. Ο πατέρα μου είχε πρόβλημα στα πνευμόνια του, χρειαζόταν ε, οξυγόνο επί βάση κάθε βράδυ. Ε, Είχαμε, μα κόψανε το ρεύμα, δεν μπορούσε να δουλέψει το οξυγόνο. Κάποια στιγμή μα φέραν με μπαταρία, δεν γινότανε. Και χάθηκε από βαρύ εγκεφαλικό το οποίο τον χτύπησε στα πνευμόνια του, μου είπε ο γιατρό, γιατί εκεί ήταν το ευαίσθητο σημείο του. Έπαθε βαρύ εγκεφαλικό και πνευμονικό είδημα την ίδια μέρα. Η Ειρήνη δεν εργάζεται και ο σύζυγός της ξεκίνησε να δουλεύει μόλις πριν από δύο μήνες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ωστόσο όπως λέει ψάχνει κουράγιο να βρει για να συνεχίσει τον αγώνα της και να κρατήσει το σπίτι της που είναι το μοναδικό που της έχει απομείνει. Δεν εργάζομαι, ε, παλεύω πάρα πολλά χρόνια, είχα τον μπαμπά μου, πάλευε μαζί μου, ήμασταν ε, αισιόδοξοι με αυτά που ακούγαμε ότι δεν μπαίνουν τις πρώτες κατοικίε, ότι μπορούμε να τα πάρουμε πίσω, τελικά ο μου δεν τα κατάφερε, ε, ζητήσαμε να μείνουμε με νίκιο. Μα είπαν τον νοικιάζουμε μου οπουδήποτε αλλού εκτό τον πανίδι γιατί δικαστικά αντικρούει και ο παπά μου. Mm -hmm. Δεν τον θέλουν καθόλου. Αλλά πολλά χρόνια. Οι τράπεζε είναι πολύ ισχυρέ, λέει, και απογοητεύεται όταν ακούει κάποιον να υποστηρίζει ότι θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει κανένα νόμο. Δεν μπορεί κανένα νόμο να σταματήσει καμιά τράπεζα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και τα ίδια τα δικαστήρια φοβούνται. Τις ίδιε τι τράπεζες. Δεν υπάρχει Δεν μπορεί κανένα να, το, να τους βάλει φρένο. Κανένα. Ε, ε, μόνοι του δουλεύουν, μόνοι του βγάζουν του νόμου. Είναι ανεξάρτητοι. Δεν, ε, δεν μπορεί κανένα να βοηθήσει. Κανένα. Ειδικά το χειμώνα η κατάσταση χωρί ρεύμα είναι πολύ δύσκολη για την ίδια και κυρίω για το ανήλικο κοριτσάκι τη που δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά το χειμώνα, γιατί έχει, υπάρχει και θέρμανση. Έχω ανήλικο παιδί που ζει μέσα σε αυτό το σπίτι. Ε, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί, ε, σαν μεγάλος τα καταφέρνει. Αλλά το παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχει τηλεόραση. Γιατί η μαμά δεν έχουμε ρεύμα, με ρωτάει. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.